Καλημερίζω την πρόεδρο της ομάδας γυναικών Σιτίας, την κυρία Γεωργία Ρεμουντάκη. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και όπου, και όπου έχω κάνει λάθος να με διορθώσετε. Όχι. Σωστά τα λέτε, δυστυχώς. Έχουμε βρεθεί μπροστά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία δεν διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο. Μάλιστα δεν υπάρχει καν ένα πλάνο που να γίνεται κατανοητό, ένα απλό πλάνο που να γίνεται κατανοητό και να υιοθετείται λίγο πιο καθολικά στις περιοχές που είναι κόκκινες. Υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην ανταπόκριση όλων των αρμόδιων φορέων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μετράμε κρίσιμες ώρες, είμαστε πια στη 12η μέρα. Και αυτό έχει προκαλέσει, όπως πολύ σωστά είπατε, φόβο και τεράστια ανησυχία για την έκφραση των πραγμάτων, καθώς μιλάμε για την υγεία μας. Ένα από τα περιστατικά που αναφέρεται, τα οποία συνεχίζουν να φτάνουν βέβαια, συνεχίζουν να αυξάνονται και να υπάρχουν, να έρχονται στα αυτιά μας μαρτυρίες, οι οποίες συνεχίζουν να μην βγάζουν νόημα. Δηλαδή, και το κομμάτι των κρουσμάτων, όπως γνωρίζετε, η διαδικασία των rapid test έχει σταματήσει και προπολού από τη δεύτερη μέρα ήδη στο χωριό του Παλκάστρου. Γιατί φυσούσε αέρας? Αυτή ήταν η αιτιολογία που δόθηκε στο κομμάτι της διαδικασίας των drive-thru test rapid που θα γινόταν εδώ στη Σιτία, προγραμματισμένη την ημέρα Δευτέρα, που λόγω καιρικών συνθηκών αποφάσισαν ότι δεν είναι ο καλύτερος τόπος, γιατί μάλλον δεν έχει πολύ μεγάλη ασφάλεια για να γίνει. Έγινε αναβολή του, χωρίς επαναπρογραμματισμό. Φημολογείται και είναι πολύ δυσάρεστο ότι βρισκόμαστε ακόμα στη διαδικασία να προσπαθούμε μόνοι μας να ενημερωνόμαστε, ότι ίσως κάποια στιγμή γίνει μέσα στην εβδομάδα. Δευτέρα πραγματοποιήθηκαν τεστ μόνο την εβδομάδα που διανύουμε ή την επόμενη εβδομάδα? Δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Θεωρητικά από ότι... είπατε, φημολογείται ότι εντός της εβδομάδας. Ακριβώς, δηλαδή είμαστε σε μια διαδικασία που κι εμείς ακόμα ψεχνόμαστε. Αυτή τη στιγμή το βασικότερο όλων δεν έχει να κάνει με τα τεστ, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι η αρχή. Τα τεστ, η διαδικασία των τεστ, αλλά και η σωστή χνηλάτιση είναι πολύ σημαντική για να σπάσει η αλυσίδα της διασποράς, η οποία η αλήθεια είναι ότι έχουμε χάσει λίγο τον έλεγχο. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα μεγαλύτερα. Το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που ναι μεν βρίσκονται στο Παλέκα, στην προεπηρεάστη κυστία, είναι γιατί είμαστε δίπλα. Όλος ο Δήμος επηρεάζεται, υπάρχουν κρούσματα και στις δύο περιοχές. Δεν υπάρχει καμία πρόληψη, καμία φροντίδα για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι αφημένοι στη μοίρα τους. Η μόνη ξεκάθαρη οδηγία που έχουν πάρει είναι να αυτοπεριοριστούν στα σπίτια τους, σε οικογένειες που μπορεί να έχουν κρούσματα, αλλά μπορεί και να μην έχουν. Νοσούντες και μη, δηλαδή, είναι στο ίδιο σπίτι. Χωρίς καμία οδηγία, χωρίς καμία εξέταση. Δεν υπάρχει στο Παλέκαστρο ιατρικό προσωπικό. Δεν τους έχει δει ένας γιατρός. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή τίποτα εδώ και τόσες ημέρες. Ό,τι ακούγαμε από την αρχή συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Αυτό λέτε. Και εσείς βλέπετε, νομίζω, ότι όταν έχουμε εστιάσει μόνο ότι στο κομμάτι των κρουσμάτων ή στις προσπάθειες που έγιναν ή στην πτώση των κρουσμάτων, καταρχάς η πτώση των κρουσμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν γίνονται τεστ. Επειδή ακριβώς όπως είπατε υπάρχει τεράστιος φόβος, ο κόσμος έχει πάρει την κατάσταση στα χέρια του από όλες τις πλευρές. Καταρχάς να ενημερώσω ότι η διαδικασία των τεστ που πραγματοποιήθηκε στο Παλέκαστο συνεχίστηκε κάτω από μεγάλη πίεση που άσκησε ο ίδιος ο κόσμος. Οι ίδιοι κάτοικοι εκεί έχουν μπει σε μια διαδικασία να έχουν συστήσει μια επιτροπή κατοίκων και φορέων, οι οποίοι αυτοί άσκησαν πίεση για όλα αυτά που βλέπετε να έχουν πραγματοποιηθεί. Διαφορετικά, η οδηγία, η κεντρική κατεύθυνση είναι εφόσον πήραν τα δείγματά τους και έβγαλαν τα στατιστικά τους να σταματήσουν. Μα όταν μιλάμε ότι στη λίστα στην εκδήλωση ενδιαφέροντος εγγράφηκαν 800 άτομα και με το ζόρι πήραν 300-350 τεστ,
Καταλαβαίνετε ότι τους είναι αδιάφορο το τι θα γίνει. Τους είναι αδιάφορο να δώσουν λίγο παραπάνω έμφαση στο κομμάτι της υγείας. Νομίζω από την Έλλη σας έδωσαν απαντήσεις, έτσι, ότι δεν χρειάζεται να γίνει σε σύνολο 800 ανθρώπων αυτή την ώρα ο έλεγχος αυτός, από τη στιγμή που υπάρχουν κρούσματα και από τη στιγμή που είναι στο κόκκινο η περιοχή. Συμφωνώ, αλλά από τη στιγμή που εσείς πιστεύετε ότι αν δεχτώ αυτό που λέτε ότι δεν υπάρχουν... Δεν το λέω εγώ, δεν το λέω εγώ, έτσι. Ρητορικά κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αλίμονο, δεν μπαίνω σε προσωπική κόντρα με κανέναν. Αλίμονο και το πιστεύει, ίσα από αυτό πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους, γιατί δεν είναι κάτι που αφορά στενά τη Σιτία. Είναι κάτι που αφορά όλο το Λασίθι, όλη την Κρήτη, όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι δεν κατάφεραν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, κυρία Ρεμουντάκη, και εσάς να καθησυχάσουν με την τακτική τους, με την πολιτική τους, με τη μέθοδο που θα έπρεπε να ακολουθήσουν. Μα δεν υπάρχει καμία μέθοδο. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός, δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Όλα εξοντλούνται σε ένα παιχνίδι των τεστ, αν θα έρθουν τα τεστ, αν δεν θα έρθουν τα τεστ. Όλα εξαντλούνται στην ατομική ευθύνη του καθενός. Είναι ατομική σου ευθύνη να κάνεις στο σπίτι, αλλά δεν έχεις το δικαίωμα να γνωρίζεις αν νοσείς ή όχι. Σε ένα σπίτι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν υπάρχει μια πιθανότητα, πολλές πιθανότητες, κάποιοι να νοσούν και κάποιοι όχι. Δεν υπάρχει καμία κοινωνική, καμία απομόνωση. Και το βασικό που σας λέω, αυτοί οι άνθρωποι 10 μέρες τώρα δεν έχουν δεχτεί καμία βοήθεια ούτε στο κομμάτι της ιατρικής βοήθειας και περίθαλψης. Είναι μόνοι τους και παρακολουθούν οι ίδιοι την υγεία τους. Έχουν δηλαδή και αυτή την ευθύνη. Έχουν την ευθύνη του να μετράνε το οξυγόνο τους, να μετράνε τη θερμοκρασία τους, να λένε τα συμπτώματά τους. Μα δεν γίνεται να γίνει αυτό. Πώς θα κρίνω εγώ ή ο καθένας. Ποιο είναι το επόμενο βήμα που θα γίνει. Και φυσικά να τονίσω ότι υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα που έχουν βάλει μπροστά και όλα αυτά τα αιτήματα των κατοίκων της περιοχής τα έχουμε υιοθετήσει και εμείς και προσπαθούμε να τα διεκδικήσουμε και προσπαθούμε να τα διαδώσουμε, που έχουν να κάνουν και με άλλα πράγματα. Το πιο κοντινό νοσοκομείο αυτή τη στιγμή της Σιτίας βρίσκεται υπό τεράστια πίεση. Υποστελεχωμένο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα νοσοκομεία και της Κρήτης και όλη της Ελλάδας είχαν τεράστιες ελλείψεις. Ναι, είναι τεράστιες οι ανάγκες. Οπότε φανταστείτε έτσι τώρα εν μέσω πανδημίας που δεν έχουν λάβει ούτε ένα μέτρο. Έτσι. Αυτή τη στιγμή η πίεση είναι τεράστια. Ή τουλάχιστον, για να μην λέμε δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο, είναι τέτοια τα μέτρα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που υπάρχουν αυτή την ώρα. Οι ανάγκες ήταν τεράστιες από πριν. Από πριν την πανδημία. Τώρα αυτή τη στιγμή που είμαστε αντιμέτωποι με ένα τόσο μεγάλο γεγονός, όλα αυτά εμφανίζονται δυστυχώς Δεν άλλαξε λοιπόν τίποτα από την αρχή. Το ξέρετε ότι είμαστε πάντα κοντά σας. Το ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή και μέσα από την Κρήτη TV, το δελτίο ειδήσεων, το παρακολουθείτε της Κρήτη TV, ότι βγήκε η κορυφαία επιστήμονας, η κυρία Λινού. Από τις πρώτες στιγμές ήταν εκείνη η οποία φώναζε, δηλαδή πάντα στο πλευρό σας και πάντα αναδεικνύονται τα θέματα που έχουν να κάνουν με όλους εσάς εκεί στο Παλέκαστρο και μέσα από τον 984 και μέσα από την Κρήτη TV. Το ξέρετε αυτό, κυρία Ραμουντάκη. Βλέπουμε ότι υπάρχει η κοινή λογική, γιατί μιλάμε για κοινή λογική αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τα αυτονόητα. Απαιτούνται τα αυτονόητα. Τα δύσκολα. Ακριβώς, είναι τα αυτονόητα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο επιστημονικός κόσμος κλείνει στα αυτά για τα οποία μιλάμε και εμείς. Έτσι. Είναι η αγωνία, είναι ο φόβος, είναι αυτό το οποίο επιθυμείτε. Πώς συνεχίζετε από εδώ και κάτω με μία κουβέντα σας, παρακαλώ πολύ. Από εδώ και πέρα συνεχίζουμε τον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει, προσπαθώντας να ασκήσουμε όσο μεγαλύτερη πίεση σε όλους τους φορείς, στο Δήμο, σε όλα τις αρμόδιες αρχές, ώστε να γίνει να γίνουν τα αιτήματα που υπάρχουν ήδη, δηλαδή μιλάμε για ένα δωρεάν μαζικά τεστ επαναλαμβανόμενα, να γίνει μια ουσιαστική ιχνηλάτηση, γιατί δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα σε αυτό το κομμάτι, να ενισχυθεί το νοσοκομείο υγείας και η πρωτοβάθμια υγείας σε όλες τις μονάδες του νομού, γιατί ξέρετε από εδώ πέρα φεύγουν οι άνθρωποι, διότι εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Το ξέρω. Μεγαλύτερη ανάγκη, δρομολογούνται προς τον Άγιο Νικόλο στο ίδιο, και στο Ηράκλειο. Έτσι ακριβώς. Το ίδιο έργο.
Ακριβώς, να υπάρξει όμως και μια δωρεάν διαμονή για όσους αυτούς που νοσούν και δεν χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης, αλλά δεν έχουν προβλέψει τίποτα. Δεν τους έχουν διαχωρίσει από τους οικείους τους, βάζοντας και τους ίδιους σε μεγάλο ρίσκο. Πρέπει να δούμε λίγο και το κομμάτι των σχολείων. Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, από χτες έχουν ανοίξει τα σχολεία. Που ναι, μεν, τα παιδιά δεν πηγαίνουν στο Πελέκαστρο, έτσι, στο σχολείο. Δεν πηγαίνουν, αλλά γνωρίζετε ότι δεν έχει δοθεί διευκρινιστική οδηγία. Δηλαδή, γονείς, οικογένειες που έχουν, που νοσούν, έχουν τη δυνατότητα, αν θελήσουν, να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Επίσης, το σχολείο είναι ανοιχτό. Οι εκπαιδευτικοί είναι όλοι στις θέσεις τους και οι εκπαιδευτικοί πήγαν χτες στις θέσεις τους χωρίς να έχει γίνει το τεστ. Φυσικά έγινε χτες και ευτυχώς όλα βγήκαν αρνητικά, αλλά έγινε εφόσον ανοίξαν τα σχολεία. Δηλαδή ακόμα και σε κάποια μέτρα που πάρθηκαν βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Είναι ο τρόπος που τα διαχειριζόμαστε και τα λέμε συνεχώς. Κυρία Ρεμουντάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.